Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι αθλητικές συναντήσεις είναι εορταστικές λόγω των Χριστουγέννων. Ο υποφαινόμενος με την ιδιότητα του αθλητικού δικαστή έκανε αρκετές αθλητικές συναντήσεις στην Λακωνία. Πάμε να δούμε τι μας ευχήθηκαν αρκετοί φίλοι εκεί στη Λακωνία. Πάμε να δούμε Σπύρο Παπαδάκο. Ο αθλητικός δικαστής μπουκάρισε στις 15 Δεκεμβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ στους χυμούς Λακωνία.
Και μπαίνοντας μέσα ήρθα να δω τι γίνεται. Ξέρω ότι εργάζονται δύο βάρδιες και ήθελα να πάρω τις ευχές από το φίλο μου και πρόεδρο των χειμών Λακωνία Αμικλών, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκο. Κύριε Παπαδάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γεια Αστέρη. Βλέπω δουλεύατε στα γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια σε όλα, όχι στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά. Τώρα σας βλέπω να είστε νυχθημερών εδώ στο εργοστάσιο. Πού την πάτε τη δουλειά? Κοιτάξτε, είναι η εποχή που είμαστε σε full season και ως εκ τούτου νομίζω ότι χρειάζεται να απασχολούμαστε λίγο περισσότερες ώρες. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ξεκουραστείτε, γιατί σας βλέπω λίγο κουρασμένο. Ναι, οπωσδήποτε, ολόκληρη μέρα πέρασε, πολύ κοπιαστική. Πήγαμε και είδαμε και την ομάδα εδώ της πόλης μας, έτσι, τη Σπάρτη με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο, έτσι δεν είναι? Πάντα, προστρέχουμε πάντα σε κάθε παιχνίδι που μπορούμε. Πριν μας πείτε τις ευχές σας, θα ήθελα έτσι να μας πείτε, σαν ένας άνθρωπος του αθλητισμού, πώς βλέπετε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την παρέμβαση αυτή που έχει κάνει η FIFA? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα πώς το βλέπω εγώ. Ελπίζω ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να βρει το δρόμο του και θα το βρει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα γίνουν βήματα μπροστά. Μάλιστα. Άλλωστε η Χημή Λακωνία, μην παρεξηγηθώ, είναι χορηγή της εκπομπής και του αθλητικού δικαστή και των αθλητικών συναντήσεων. Απλώς για ευχές ήρθαμε εμείς εδώ. Ό,τι άλλο είναι θα ξαναπεράσουμε, θα ξαναμπουκάρουμε να τον ρωτήσουμε για διάφορα άλλα θέματα. Όμως σήμερα, κύριε φίλε Σπύρο Παπαδάκο, θέλω τις ευχές για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και ό,τι καλύτερο. Σας ακούω. Οι ευχές μου είναι ότι για όλο τον κόσμο, για όλους τους Έλληνες, ό,τι καλύτερο, να είναι μια καινούργια χρονιά με όραμα, με ελπίδα, γιατί δυστυχώς έχει χαθεί και η ελπίδα με τα προβλήματα που βιώνει η χώρα μας. Το κυριότερο να έχουμε όλη υγεία και να έχουμε και δύναμη και υπομονή να ανταπεξερχόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να έχει και μια πολύ καλύτερη χρονιά το 2017. Και εμείς από τη σειρά μας θα θέλαμε να ευχηθούμε ακόμα πιο παραγωγική το εργοστάσιο εδώ που είστε πρόεδρος, ακόμα πιο καλύτερα πράγματα για τη Λακωνία, για τη Σπάρτη, γιατί θέλω να πιστεύω ότι το αξίζει. Ένας νομός που έχει τη δική του ιστορία και κοινωνικά και πολιτιστικά αλλά και αθλητικά. Γι' αυτό εργαζόμαστε μέχρι αυτή την ώρα, για να έχουμε αποτελέσματα καλά για τους παραγωγούς, το δυνατόν καλύτερα, για να βγάζουμε πάντα ποιοτικά προϊόντα, να τα ευχαριστιέται ο καταναλωτής και ο κόσμος. Και γι' αυτό μοχτούμε νυχθημερών, όπως και εσείς είπατε πολύ εύστοχα, για το καλό του συνόλου και το καλό κατ' επέκταση και της πατρίδας μας. Αντιλαμβάνεστε και αν βλέπετε ψηλό χιόνι, αρχίζει να χιονίζει. Εσείς, κύριε Σπύρο Παπαδάκο, να πάτε στην οικογένειά σας και εγώ να πάω στο ξενοδοχείο μου να μείνω για να μπορέσω να φύγω αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.